Μαυρίδη με την πρώτη σε κάθε μεγάλη. Χαίρομαι που δίνετε έτσι ένα ζεστό, θερμό χειροκρότημα για αρχή, γιατί πιστέψτε με, η δική σας παρουσία, ο ρονόμ σας, κάνει την πλατιά μας ακόμη πιο ιδιαίτερη, ακόμη πιο ξεχωριστή. Το τιμόμενο πρόσωπο της αποψινής βραδιάς, το Στάθη, θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να τον χαρακτηρίσει ως εξής. Λιράρης από κούμια. Μεγάλωσε με τους τραπεζούντιους ήχους της Πονδιακής Λύρας. Οι παππούδες του, Ευστάθιος Αλεξανδρίδης, ο Στάθιν του Βελή και ο Χαράλαμπος Λαζαρίδης, ο Λαζάρογλης, από τη Στήκη του και τα Λονάκια αντίστοιχα, ήταν ξακουστοί πληράριτες της περιοχής. Θα μου επιτρέψετε όμως να μοιραστώ μαζί σας μία ανάμνηση του Στάθη, έτσι όμως ακριβώς έχει αγοράσει ήδη πολύ το CD του, την περιγράφει ο ίδιος στο ένθετο του CD, που εμένα προσωπικά με συγκίνησε και με συγκινεί ιδιαίτερα. Μία ανάμνηση με σημείο αναφοράς τι άλλο, τους ανθρώπους που τον ενέπνευσαν να αγαπήσει την ποντιακή λύρα, να αγαπήσει την ποντιακή μουσική, τους δύο του παππούδες. Είμαι σίγουρη ότι αυτή την ώρα μας βλέπουν από ψηλά και καμαρώνουν για το Σταθήκο. Γράφει λοιπόν ο Στάθης. Θυμάμαι πως φώτιζε το πρόσωπό του κάθε φορά που με έβλεπε να κρατώ τη λύρα στα χέρια μου. Αυτός με πρωτοέμαθε πώς να την κουρδίζω. Εκεί, στο υπόγειο του σπιτιού μας. Κάθε φορά που με άκουγε να κατεβαίνω και να την κρατζουνάω με τις ώρες ήταν δίπλα μου. Έπαιζε και τραγουδούσε. Και μου έκανε εντύπωση το πάθος και η δύναμη που έβγαζε πάνω στο όργανο με τα χιλιοδουλεμένα ταλαιπωρημένα χέρια μου. Σταθικό. Πρώτα τραπεζί καϊτέδες θα μαθάνεις, του έλεγε ο παππούς. Ο Στάθης του Βελή, όπως τον αποκαλούσαν παλιότερα. Έναν από τους αγαπημένους επιτραπέζιους σκοπούς του παππού του Ευστάθιου Αλεξανδρίτη, με τα δίσκητα τα οποία έλεγε ο ίδιος, μοιράζεται μαζί μας ευθύς αμέσως επί σκηνής. Είναι αντιπρατέζιος σκοπός με τίτλο σε 7 παραπονέματα. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν και θέλω να θερμό χειροκρότημα εγκαινιάσουμε τα παραπονέματα.
Η παρουσία του Στάθη και όλων των νέων που ασχολούνται σήμερα με την ποντιακή μας μουσική παράδοση, με στεντόρια φωνή στέλνει ένα μήνυμα σε όλους αυτούς που διακινούν διάφορα τις τελευταίες μέρες, ότι όσοι υπάρχουν τέτοια παιδιά, και πιστέψτε με, ανάμεσά μας υπάρχουν πολλοί άξιοι συνεχιστές της μουσικής παράδοσης των προγόνων μας όπως ο Στάθης, εμείς αντέχουμε, συνεχίζουμε. Και θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε ένα χουλιά νερόπων στο δέντρο του ποντιακού πολιτισμού, στο δέντρο του αιωνόβιου ελληνικού πολιτισμού, για να αφήσει συνεχώς και να φέρει κι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Τι να πω, δεν μπορώ να περιγράψω τώρα. Βλέπω κάτω και βλέπω ένα χάος. Τι να πω, δεν μπορώ να περιγράψω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές που τόσες ώρες ατελείωτες καιρό πριν για να γίνει όλο αυτό εδώ πέρα που βλέπετε τώρα. Και θέλω να αφιερώσω αυτή τη δουλειά σε αυτούς που είναι εκεί ψηλά. Πάμε να ακούσουμε. Θα παρακαλείς τα αυτούλη στα αμαλίας
πιάσα πολλά βαργήματα, θα σκούντα γειτονίας. Πιάσα πολλά βαργήματα, θα σκούντα γειτονίας. Δεν μ' αφάσεις να πολεμήσω και να ήμουν που πάντε. Κώστα, με τον δικό σου μοναδικό τρόπο θέλουμε να μας πεις, να μας κάνεις μία επαγγελία όπως μόνο εσύ ξέρεις και να κάνει ένα μουσικό χαλί ο Μπάμπης και Μανετζίδης πρώτου συνεχίσουμε στα αναμνηστικά. Θα σας αφηγηθώ ένα κομμάτι από τον Ξενιτέα του φίλου Ναχτελίδη σαν μνημόσυνο σε όλους αυτούς που φύγανε με την ψυχή τους αφημένη στην αγαπημένη μας την πατρίδα. Hey, πουλόπα μου! Ακούτε να ούτω την κεμέντζε. Ναι. Εσύν μαραχόν ακούτε εδώ. Άμα εγώ την κεμέντζε ακούω και στην άλλη αδελφή ανάμεσα να έξερετε εντό θα μας τα πράγματα ελέγχω. Hey, πουλόπα μου! Είτε αν κι αν λέω σας τη βένα σαντάκι θα εγκρικάτε. Εμείς που εγενέθαμε και ζήσαμε σε εκείνα τα γιασμένα τα χώματα όπου εφέκαμε αλουτρούιτα τα ταφεία τα ποθαμενία μου και κλειδωμένα και χαλασμένα τα σπίτια και τα εκκλησία σε μου εμάς εκείνα τα χώματα λαλούνε μας. Αράζουμε και ο νου σε μου και ο συλλογισμός σε μου και η ψύχη μου τα παλαιά τα φορέα σαν να έβνε τα χαλασμένα τα φορέα. Ει πουλόπα μου, τρανόν ευχή λίγο σας τη φορέα αν το θα χτίζετε καμία να μην χαλάετε. Η χαλαρδία δεν χάλασε δε μέτερα τα τεμέλια το τελευταίο να είναι. Ει Θεέ μου, ένα ψήνι χρωστό σου. Έπαρτο, πέφτει πάει και αναπέεται εκεί απόθεν έρθει. Καλοτάξιδο το μουσική του και να έχει διάρκεια στον χρόνο και να, είναι, να έχει μια πορεία ανωδική, η αρχή για μια πορεία ανωδική, λοιπόν και με επιτυχημένα και άλλα τέτοια στιγμή.